Πάμε να σας μιλήσω για κάτι που δεν σας κρύβω, με ψιλοπήραξε λίγο το τελευταίο καιρό, αλλά μετά από 2 ψυχοθεραπείες άρχισα και να το απολαμβάνω. Πολύ συχνή ερώτηση, πού έχω φτιάξει το στήθος μου ή αν είμαι έγκυος. Ούτε έχω φτιάξει το στήθος μου, ούτε είμαι έγκυος. Έχω πάρει 10 κιλά. Πριν το καλοκαίρι ήμουνα 56 κιλά. Μέσα στο καλοκαίρι και μετά το ατύχημα που είχα και έμεινα ένα μήνα, ενάμιση στο κρεβάτι, πήρα 10 κιλά. Είμαι 66 κιλά αυτή τη στιγμή. Είναι τεράστια ευλογία ότι αυτά τα κιλά έχουν πάει παντού και έχουν μοιραστεί ομοιόμορφα στο σώμα μου. Και ένα από τα τυχερά μου είναι ότι το στήθος μου έχει αλλάξει 3 νούμερα. Όπως επίσης και οι γλουτοί μου έχουν γίνει πιο βραζιλιάνοι και θα τους έλεγα. Όπως καταλαβαίνεις, ανεβαίνοντας στη ζυγαριά, γιατί κρίνοντας αυτό εδώ το νούμερο, έπαθα εγκεφαλικό. Και ξαφνικά, εκεί που αισθανόμουν τόσο άσχημα με το σώμα μου, άρχισα να το απολαμβάνω πάρα μα πάρα πολύ και να μου αρέσει ακόμα περισσότερο σε σχέση με το πώς ήμουν πριν. Αλήθεια σου μιλάω. Η ψυχοθεραπεία σώνει ζωές. Επειδή είμαι τελειομανής και γενικά θέτω πάντα πολύ ψηλά στάνταρ. Δεν το δεχόμουν με τίποτα αυτό στην αρχή. Γενικά, μια ζωή μου να σκύνει, με ξέρετε. Κάποιες φορές μπορεί να έχω πάρει βάρος. Έχουν γράψει μάλιστα και άρθρα, δείτε την πριν και μετά την πλαστική. Δηλαδή, όταν αδυνατήσω, τι γίνεται, πάω και τα βγάζω.